Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές. Αδιάφοροι βαθμολογικά, ο στόχος είναι το κύπελλο, εκεί είναι το μυαλό της ΑΕΛ. Όμως σε ακόμη ένα παιχνίδι απέδειξε ότι δεν είναι αδιάφοροι αγωνιστικά. Πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος. Έχασε όμως, έτσι αρχίσουμε από το αγωνιστικό, δεν έχασε αγωνία για τον Ιωνίτσα. Να μας πεις εσύ συγκεκριμένα τι έχει ακριβώς ο Ρουμάνος επιθετικός, καθώς και τα υπόλοιπα αγωνιστικά, αλλά κυρίως θα ασχοληθούμε απόψε εδώ με το οικονομικό. Να αρχίσουμε όμως πρώτα από το αγωνιστικό, σε ακούμε. Δυστυχώς είχαμε τον τραυματισμό του Άλεξ. Σήμερα και αύριο θα περάσει από κάποιες εξετάσεις και θα έχουμε την ευκαιρία αύριο, νομίζω, να ενημερώσουμε τον κόσμο ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Δυστυχώς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών τις τελευταίες εβδομάδες. Η ευχή μας είναι τουλάχιστον στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους προσεριστές στη διάθεση του προπονητή μας. Το ιατρικό team της ομάδας κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει το συντομότερο τους προσεριστές. Ναι. Και ο στόχος πλέον της ΑΕΛ, όπως είπα, είναι το κύπελλο και μέσα από αυτά τα παιχνίδια προσπαθεί να παίξει ορθόδοξα, χωρίς άγχος, κερδίζοντας κάποιους ποδοσφαιριστές εισαγωγικά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, και μέσω αυτών των παιχνιδιών θα ετοιμαστούν και αυτοί, γιατί λόγω των πολλών απουσιών θα τους χρειαστεί στο κύπελλο Χριστάκης Χριστοφόρου. Είναι γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του κυπέλλου έχουμε δεδομένες 4 απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Είναι ένα πρόβλημα για μας και σίγουρα ο προπονητής της ομάδας μας ψάχνει να ετοιμάσει όσο καλύτερα γίνεται κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά τα μάτς. Έχουμε και τα προβλήματα που είδαμε προηγουμένως. Σίγουρα και στο χθεσινό μάτς η ομάδα, νομίζω ότι στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησης, έδειξε ότι όταν θέλει μπορεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει κίνητρο για αυτά τα παιχνίδια. Είναι γεγονός αυτό, όπως και στην πρεμιέρα της β' φάσης του πρωταθλήματος με τη Δόξα, έτσι και χθες είχαμε και τις απουσίες μας. Χθες είχαμε 6 ποδοσφαιριστές εκτός ομάδας. Αργήσαμε λίγο να μπούμε στο παιχνίδι, χάσαμε και το πέναλτι, μετά αγκυρώθηκε και τον γκολ. Εκεί που έδειξε Γρηγόρη ότι έλεγχαμε κάπως την αναμέτρηση, στην πρώτη ευκαιρία της Αγίας Νάβας δεχθήκαμε τον κόλ και κάπου υπήρξε έτσι μια σύγχυση. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως γνωρίζετε, με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε και δεύτερο κόλ, αλλά κάπου εκεί νομίζω ότι ευχαριστηθήκαμε από το τι είδαμε από την ομάδα μας. Έκανε και κάποιες αλλαγές ο κ. Χριστοφόρου και είδαμε τους ποδοσφαιριστές μας να μην δέχονται την προδιαγραφόμενη ήττα. Παίξαμε καλά στο τελευταίο μισάωρο, κάναμε και ευκαιρίες, είχαμε απέναντι μας και ένα καλό τερματοφύλακα. Πετύχαμε τα δυο γκολ και ισοφαρίσαμε. Νομίζω ότι αν είχε λίγο ακόμη χρόνο, ίσως να μπορούσαμε να πάρουμε κιόλας το μάτς στο τέλος, αλλά όπως και να έχει, είδαμε μια προσπάθεια στο τελείωμα του αγώνα και μόνο αυτό μπορούμε να κρατήσουμε ως ΑΕΛ. Ναι. Επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή 22 Μαρτίου, εκτός έδρας με τον Εθνικό, 2 μέρες πριν την κλήρωση του κυπέλλου. 24 Μαρτίου, την Τρίτη, είναι η κλήρωση Ομόνια από ΑΕΚΑΕΛ στην κληρωτίδα. Και εκεί θα είναι το μυαλό σας από την Κυριακή περισσότερο, και όχι στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό, αλλά και εκεί είναι τα τελευταία παιχνίδια έτσι πριν τους ημιτελικούς του κυπέλλου, και έτσι θα αρχίσει να καταλήγει και σε κάποια πλάνα και σε ποιους θα προοριστεί για να αντικαταστήσει τις απουσίες ο Χριστάκης Χριστοφόρου. Εννοείται ότι το μυαλό μας θα είναι και στην κλήρωση, είναι γεγονός. Εντάξει, από τους χθεσινούς που απουσίασαν να πω ότι ο Ντιαλό ήταν εκτός λόγω καρτών. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε έξω τον Σαμπού, τον Μεντί, τον Μπεμπέ, τον Εσπάνα και τον Καλό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλές και σημαντικές απουσίες. Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα δούμε τους Σαμπού, Μεντί και Μπεμπέ
να μπαίνουν όσο καλύτερα γίνεται στις προπονήσεις. Αύριο θα υπάρχει ρεπό για την ομάδα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι με τον Εθνικό, αλλά η προσπάθεια θα γίνει για να τους έχουμε μαζί μας για να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται εν ώψη των ημιτελικών του Κυπέλλου. Με τον Εσπάνα και τον Καλό τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτοί σίγουρα θα είναι εκτός, όπως βεβαίως και ο χθεσινός μας τερματίας, ο Άλεξ, ο Ιωνίτσα. Σίγουρα, Γρηγόρη, το μυαλό μας είναι στο κύπελλο εμάς. Είμαστε απογοητευμένοι που παίζουμε στο Vita Group, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια αγκαρία συσταγωγικά για την ομάδα μας. Όπως και να έχει, πρέπει να βρούμε τα ψυχικά αποθέματα και εμείς και ο κόσμος μας, να μαζευτούμε όσο γίνεται, έτσι ώστε να πάμε έτοιμοι στα παιχνίδια του κύπελλου. Το μυαλό στραμμένο, συμφωνώ απόλυτα στο κύπελλο, αλλά σίγουρα στραμμένο και σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οικονομικό, το οποίο ταλαιπωρεί σχεδόν όλες τις ομάδες στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Ταλαιπωρεί και την ομάδα σας. Έκανε κάλεσμα ο πρόεδρος για 300.000 ευρώ για αγορά μετοχών. Μέχρι πού είναι το όλο ζήτημα και το οικονομικό πρόβλημα στην ΑΕΛ? Βρέθηκαν κάποιες λύσεις? Τι γίνεται? Εντάξει, προχωράμε. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από την περασμένη, την προηγούμενη Παρασκευή, ναι, την προσπάθεια με την αγορά μετοχών από τους φίλους της ομάδας. Παλαιότερα βέβαια είχαμε κάνει τις ενέργειες μας και έφυγαν κάποια πακέτα σε κάποιους φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Όμως πλέον ο πρόεδρος, ο Ανδρέας Οποκλέους, έχει κάνει πράξη αυτό που ζητούσε ο κόσμος εδώ και 2-3 χρόνια. Έχει ανοίξει τις πόρτες για την ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτερ στην πλατεία Μάζδα του κόσμου της ΑΕΛ. Και τώρα είναι η ώρα για όλους μας να έρθουμε κοντά και να βοηθήσουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτές τις δύο πρώτες ουσιαστικά μέρες, για την Παρασκευή αλλά και για σήμερα. Βλέπουμε κόσμο να έρχεται εκεί στα γραφεία και να κάνει την αγορά μετοχών. Νομίζω ότι τα 50 ευρώ που είναι το λιγότερο, το πιο μικρό πακέτο για την αγορά των μετοχών, είναι ένα ποσό προσιτό για ολόκληρη την οικογένεια της ΑΕΛ. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, Γρηγόρη, σε σχέση και με τις άλλες ομάδες που έχουν εταιρείες, τις ποδοσφαιρικές τους ομάδες. Στις περισσότερες είναι γεγονός ότι οι μετοχές έχουν καταλήξει σε χέρια μεγαλοπαραγόντων. Εμείς θέλουμε να γίνουμε η πρώτη ομάδα που θα έχει πάρα πολλούς μετόχους, θα έχει μετόχους στην πλατεία Μάζδα, επαναλαμβάνω, κόσμο της ΑΕΛ. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Το θεωρούμε άκρος σημαντικό αυτό το πράγμα, όπως βεβαίως είναι ταυτόχρονα και ουσιαστικό το να μαζέψουμε κάποια χρήματα για την μεγάλη τρίτη που υπάρχει στη φετινή χρονιά. Έχει αντιληφθεί η Θεοδωρή ο κόσμος? Ναι, έχει αντιληφθεί ο κόσμος την κρισιμότητα των στιγμών? Γιατί πρέπει να γίνει η βοήθεια, πρέπει να έρθει η βοήθεια εδώ και τώρα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια η ομάδα τους. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί και το είδαμε από αυτές τις δύο πρώτες μέρες. Έχουν έρθει αρκετοί. Βεβαίως, εντάξει, περιμένουμε και τις επόμενες μέρες ότι αυτό θα γίνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Εμείς από την πλευρά μας ως ΑΕΛ θα αρχίσουμε από αύριο να επικοινωνούμε με αελίστες, με μέλη μας, με φίλους της ομάδας, για να τους προσεγγίσουμε έτσι ώστε να έρθουν κοντά και να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε και την προσωπική επαφή, δεν θα μείνουμε στις ανακοινώσεις, και θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να κάνουμε και κάποιες έτσι συγκεντρώσεις, να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα, έτσι ώστε, αν είναι εφικτό βέβαια, έτσι ώστε να καταλάβει και ο κόσμος ότι τους θέλουμε όλους να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια.
Σήμερα έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση, η οποία από ό,τι είδα είναι και στην ιστοσελίδα σας, ναι, και σε άλλες ιστοσελίδες, ασφαλώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΛ. Εκεί ξεκαθαρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι φίλοι της ΑΕΛ ανά την Κύπρο, αλλά και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και από κάποιους που είναι στο εξωτερικό, τους τρόπους λοιπόν που μπορεί ο κόσμος να αγοράσει μετοχές. Δεν είναι δύσκολο για κανέναν, φτάνει να το θέλουμε. Και μιας και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι εμείς εκεί στα γραφεία της ΑΕΛ έχουμε διαμορφώσει την αίθουσα Μάριος Παλάλας και μπορούν οι φίλοι της ομάδας μας να έρχονται εκεί και να αγοράζουν τις μετοχές τους, επί τόπου που λέμε. Αυτό το πράγμα βέβαια μπορεί να γίνει και χωρίς να έρθουν εκεί, με κάποιους άλλους τρόπους, μέσω email και μέσω κατάθεσης τους στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουμε δώσει. Θα το παλέψουμε, Γρηγόρη, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τον κόσμο κοντά. Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι με τις 100 μετοχές να είναι το μικρότερο πακέτο, δηλαδή 50 ευρώ, μπορούμε να φέρουμε αρκετό κόσμο κοντά. Μάλιστα. Ό,τι καλύτερο σας ευχόμαι, Θεόδωρε. Είναι δύσκολο το έργο για τη ΣΑΕΛ και πολλών άλλων μεγάλων ομάδων στο Κυπριακό ποδόσφαιρο με το οικονομικό πρόβλημα που τους ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να σε καλά. Βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν βρει λύσεις από τον κόσμο τους και είμαστε αισιόδοξοι ότι το ίδιο θα γίνει και με τη δική μας την ομάδα, γιατί η ΑΕΛ κουβαλά πολλές χιλιάδες λαού πίσω της και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει. Μακάρι. Το ευχόμαστε. Καλό βράδυ, Θεόδωρε. Καλή συνέχεια. Καλά, καλό βράδυ. Πριν πάμε...